όπως συνάχισαν λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ οι καμπάνες του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Χανίων, στέλνοντας το αναστάσιμο μήνυμα. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου φώτισε τις ψυχές των πιστών που από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί στο ναό με μέτρα και αποστάσεις για να γιορτάσουν μία από τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης. Κλήρος και λαός έψαλαν το Χριστός Ανέστη ανταλλάσσοντας ευχές. Να ευχηθούμε σε όλους τους ανθρώπους της τοπικής μας εκκλησίας, διευχών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, να έχουν υγεία, να έχουν ευλογία και το φως Αναστάσεως να φωτίζει κάθε μια και καθένα στο δύσκολο έργο και στην δύσκολη πορεία της ζωής τους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Το Άγιο Φως αφήχθη στα Χανιά λίγο πριν τις 8 το βράδυ με ειδική πτήση από την Αθήνα. Στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης το παρέλαβε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κύριος Δαμασκηνός, ο οποίος στη συνέχεια το διένυμε σε κάθε ναό των Χανίων, ώστε για πρώτη φορά λόγω της πανδημίας στις 9 το βράδυ να ακουστεί το «Δεύτε λάβετε φως» στις εκκλησίες του νομού. Ευλογημένοι να είστε όσοι ανταποδίδετε την αγάπη του αναστημένου Χριστού σήμερα με πράξεις αγάπης, συμφιλίωσης και διακονίας. Ευλογημένος ο καθένας που παιδαγωγείται από την πανδημία και με τη χάρη του Θεού μετατρέπει την εμπειρία σε λόγους ευγενίας και ευγνωμοσύνης προς όσους βρίσκονται γύρω του και τον διακονούν με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή του. Χριστός Ανέστη, παρουσία εκατοντάδων πιστών με τα αναστάσιμα κεριά που συμβολίζουν την εσωτερική μεταμόρφωση και υπό τους ήχους της Δημοτικής Φιλαρμονικής εψάλλει το Χριστός Ανέστη και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ρεθύμνου. Στο μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Ευλοποτάμου κύριος Ευγένιος κάλεσε τους αδελφούς του να μην χάσουν την υπομονή τους, ενώ ευχήθηκε η Ανάσταση του Θεανθρώπου να σημάνει και το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας που ζει ο κόσμος τον τελευταίο χρόνο. Υγεία και δύναμη, ελπίδα, υπομονή και αισιοδοξία εύχομαι σε όλους σας.